ΣΥΡΙΖΑ. Είπανε εμείς... θέλω. Όχι, θέλω. Εμείς σας ρωτάμε τι θέλετε. Δηλαδή, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε εμείς δεν θέλουμε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρώ ότι έγινε μνημονιακό σε μια μέρα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι αν, ακόμα κι αν είσαι μειοψηφία σε ένα κόμμα, πρέπει να φεύγεις. Αυτό αλίμονό μας, η ιστορία θα έμενε κάθε μέρα με δύο, κάθε μέρα θα γεννούσε πέντε κόμματα. Τρίτον, θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια μετάβαση και με αυτή την έννοια, αυτή τη μετάβαση μπορεί να την εκφράσει και αυθεντικά ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει. Οι διαδικασίες όμως, οι συλλογικές, είναι μια μορφή σημαντική εσωκομματικής δημοκρατίας που πρέπει όλοι μαζί να την περιφρουρήσουμε. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Αυτό δημιουργεί μια αδιαμεσολάβητη σχέση του κύριου Τσίπρα με την κοινωνία. Αυτό αντικειμενικά περιθωριοποιεί το κόμμα. Αν σας ζητήσει ο χαρισματικός κύριος Τσίπρας που λέτε θέμα. Να είσαστε στις λίστες, θα πείτε ναι ή όχι? Δεν μας ζητάει κανείς. Δεν είναι θέμα του κύριου Τσίπρα να μου ζητήσει. Τις λίστες τις φτιάχνει το κόμμα. Αυτό θα σας εξηγώ. Ωραία. Εάν οι λίστες είναι και φτιαχτούν όπως εμείς φανταζόμαστε, θα είμαι μέσα. Έχει να κάνει με τη σύνθεση που θα έχουν αυτές οι λίστες ή έχει να κάνει και με πολιτικές που εφαρμόστηκαν με πρόγραμμα που θα αποφασιστεί? Γιατί εντάξει, συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Να. Έχει λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει και μια κυβερνητική ιστορία αυτή τη στιγμή. Αυτών των 8 μηνών. Να. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την κυβερνητική καταγεγραμμένη ιστορία του συγκεκριμένου κόμματος, με τη, έχετε τη διάθεση εγώ να δεν συμμετέχει. Ντρέπομαι για αυτή την ιστορία δεν που έγραψε πάντρεπε, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς τους 7 μήνες. Έκανε πολύ σημαντικά αν πράγματα. Αν σας καλύπτει και αυτό, είναι ένα ζήτημα. Και αν αυτό είναι, ζήτημα είναι στοιχείο για να κατέβετε ή όχι. Τι στόχους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και ύστερα? Αυτό είναι το, για μένα το πρόβλημα. Εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου να έχω παρουσία στη Βουλή, ούτε να έχω παρουσία στην κυβέρνηση. Αλλωνών είναι αυτά τα προβλήματα. Εμένα το πρόβλημά μου είναι πιο ουσιαστικό. Πώς μπορείς να κάνεις πολιτική, με ποιους όρους και με ποιες διαδικασίες μπορείς να διατηρήσεις ένα κόμμα το οποίο είναι αριστερό. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου που θα τα θέσω και στην συνδιάσκεψη την πανελλαδική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να αλλάξει μέσα η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε να δείτε, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ αξιόλογη, γιατί δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις από τους τελευταίους 6 μήνες, που σε κάθε περίπτωση και σε αυτούς τους 6 μήνες είναι πολύ σημαντική. Βλέπω και εσάς εδώ, είναι από τα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό, το ότι άνοιξε η ΕΡΤ και ότι χιλιάδες άνθρωποι γυρίσαν στη δουλειά τους και ότι υπάρχει ένας άνεμος δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία, ότι κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι ζουν έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό σε αυτή τη χώρα και ότι υπάρχει και μια συμφωνία που υπογράφηκε κάτω από ένα κράτος εκβιασμού. Αν δέχεσαι ότι ήταν κάτω από το κράτος εκβιασμού, όπως δέχομαι εγώ, τότε άλλες είναι οι αποφάσεις που θα πάρεις. Είπε ο κύριος Μεϊμαράκης ότι το έκανε για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Αν είναι δυνατόν. Αν είχα αυτή την άποψη, θα είχα φύγει την ίδια μέρα. Δεν θα το συζητούσα. Επίσης, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγουν και κάποιοι άλλοι, αν το πιστεύουν αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε μείνει όλοι μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, κάτι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Σύντροφοί σας φύγανε. Ήσασταν άνθρωποι μαζί πολλά χρόνια. Μοιραστήκατε το ίδιο όραμα, μοιραστήκατε τις ίδιες απόψεις για το πώς θα μπορούσε να είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Έχουν αποχωρήσει. Θα είναι απέναντί σας σε αυτές τις εκλογές. Αν βεβαίως αποφασίσετε να συμμετέχετε με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Θα είναι απέναντί μας, θα είμαστε απέναντί τους. Αυτά είναι πολύ εφήμερα πράγματα. Εγώ σέβομαι τις επιλογές όλων των ανθρώπων. Παρόλο που με τις περισσότερες δεν συμφωνώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κρίση της αριστεράς, η οποία ποτέ δεν την έχουμε υπερβεί, δεν πρέπει να είναι στο επίκεντρο του στοχασμού μας. Γιατί αν θεωρείς
εμείς αν θεωρούσαμε, επειδή πήραμε 37% ότι λύθηκε η κρίση της αριστεράς, αυτό νομίζω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λύστημα, γιατί όλη η ευρωπαϊκή αριστερά είναι σε κρίση. Το ότι κερδίσαμε εμείς την κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι λύθηκε η κρίση. Ως προϊόντα της κρίσης λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά, και τις αποχωρήσεις και τις διασπάσεις και τις ατομικές συμπεριφορές και τις αμφιβολίες που δημιουργούνται. Όμως πέρα από αυτό υπάρχει και μια κοινωνία. Μια κοινωνία που αγωνιά, που θέλει να λύσει προβλήματα. Και να σας πω και κάτι. Αν υποτεθεί ότι εμένα μου χρεώνουν αριστερή πολιτική, αυτή η πολιτική δεν θα στοιχήσει στο ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά? Υπάρχει στην κοινωνία κόσμος που θαυμάζει τη δική μου πολιτική προσωπικά? Για να δείτε πόσο σχετικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν κάνω αριστερή πολιτική. Προλαβαίνετε την ερώτηση μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θέλει να κυβερνήσει σε αυτό το πλαίσιο με το μνημόνιο, όμως να κυβερνήσει με αριστερό πρόσημο. Εσείς κάπου τους 7 μήνες αυτούς το καταφέρατε αυτό. Δηλαδή πέρασε, ναι, το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια. Ξεκινήσατε τέλος πάντων μια δουλειά να υπάρξει αυτή η διαχειριστική αρχή, να πάρετε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίξατε στον Ελαιώνα. Γι' αυτό σας ρωτάω αν εσείς θέλετε να συνεχίσετε ή αν πιστεύετε ότι θέλετε μεν, αλλά δεν μπορείτε. Εντάξει, όχι εσείς προσωπικά. Να γυρίσετε στο ίδιο. Εγώ σας λέω ότι ενώ μιλάμε για πολιτική, θέλω να σας πω, επειδή πολλοί λένε ότι αυτή η πολιτική που εγώ ασκώ είναι αριστερή πολιτική, σας λέω ότι είναι μια αριστερή πολιτική που η κυβέρνηση ποτέ δεν την εμπόδισε, κανείς δεν μου είπε ποτέ κάνε μια άλλη πολιτική. Και ταυτόχρονα είναι μια πολιτική που μπορεί να κοστίσει εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι ζητάνε αριστερή πολιτική γενικά. Υπάρχει όμως, υπήρχε αριστερή πολιτική που μπορεί να του κοστίσει. Για να δείτε τη σχετικότητα των πραγμάτων και την αντιφατικότητα των πραγμάτων, που δεν επιτρέπει ούτε βεβαιότητες, ούτε άλλους δρόμους, αλλά αναστοχασμούς και χαμηλούς τόνους. Ναι. Βέβαια, η αριστερή πολιτική θα μπορούσε να υπάρχει όπως λέτε, αλλά να έχει και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να είναι όλα οργανωμένα τέλεια, να υπάρχουν δομές υποδοχής και όλα αυτά. Οπότε τότε θα ήταν τελείως διαφορετικά. Λέμε δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω: ωραία η αριστερή πολιτική, αλλά μπορείτε υπό τις υπάρχουσες συνθήκες? Καταλάβατε τι εννοώ? Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξη. Τώρα που όλα αρχίζουν να γίνονται σε όλη την Ευρώπη, να γίνονται, πώς να το πω, κοινά, και να αποδεικνύεται ότι η πολιτική αυτή που εμείς ασκούμε είναι μάλλον η ηγεμονική πολιτική για την Ευρώπη, όχι μόνο μπορώ, αλλά αισθάνομαι ότι έχω συμμάχους παντού. Ωραία. Για να μπορέσουμε πραγματικά αυτή την πολιτική να πείσουμε και την ελληνική κοινωνία ότι είναι η πολιτική που πρέπει να ασκείται στο προσφυγικό. Λοιπόν, σας κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ηλίας Κούκος έχει μαζί του μια καλεσμένη και να μας τη συστήσει.